Φίλες ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, 39 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε συνδεθεί με την όμορφη Έδεσσα στην Βόρεια Ελλάδα, στην Μακεδονία μας, όπου έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μέσω Zoom την κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, την τέος υφυπουργό βιομηχανίας, στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, παλιότερα υφυπουργό εσωτερικών στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Η κυρία Τζάκρη με μακρά πολιτική διαδρομή έχει ασχοληθεί αρκετά χρόνια με την πολιτική, είναι βουλευτής Πέλλας του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς και υπεύθυνη τομεάρχης για τον απόδημο ελληνισμό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Cosmos FM. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες 10 περίπου 12 μέρες. Μετά την συνέντευξή σας στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης για την αναγκαιότητα της κατάργησης των περιορισμών στο δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού και την αξιοποίηση, την εκμετάλλευση της συνέντευξης από την κυβέρνηση με την κίνηση του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Βορύδη, να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στην Βουλή για την τροποποίηση του νόμου παροχής του δικαιώματος ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, που είχε ψηφιστεί με ευρύτατη πλειοψηφία και τις ψήφους και του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και του ΚΙΝΑΛ τον Δεκέμβριο του 2019. Κοιτάξτε κύριε Φίλιο, θα ήθελα προηγουμένως να πω σε όλους και όλες που μας ακούν και μας βλέπουν ότι νομίζω ότι γνωρίζουν πολύ καλά την ποιότητα του ελληνικού πολιτικού συστήματος, είτε είναι πρώτης γενιάς μετανάστες είτε δεύτερης γενιάς μετανάστες, και διαχωρίζω αυτές τις γενιές γιατί λόγω της ανυπαρξίας εθνικών πολιτικών επί δεκαετίας αναφορικά με τον ελληνισμό της διασποράς, είναι και οι μόνες που έχουν μια άμεση, θα έλεγα, ή σχεδόν άμεση γνώση των πολιτικών πραγμάτων στην πατρίδα. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι όταν η αγωνία μας σήμερα είναι στραμμένη ακόμα και στη διάσωση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού για τους απόδημους τρίτης και τέταρτης γενιάς, είναι αφελές να προσπαθούμε να ενώσουμε τους Έλληνες σε ένα τοπίο που απλά θα εξωτερικεύει τις εσωτερικές πολιτικές παθογένειες και θα διχάζει, χωρίς την ουσία οι συνέλληνες τρίτης και τέταρτης γενιάς να μπορούν να έχουν αμερόληπτη κρίση για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό, γιατί αυτό που αγαπούν οι άνθρωποι αυτοί, οι απόδημοι της τρίτης τέταρτης γενιάς, αυτό που θέλουν από την πατρίδα είναι παιδαγωγική και πολιτιστική συνεργασία, είναι επιχειρηματική συνεργασία και απλοποίηση της σχέσης τους μέσα από μια σύγχρονη και λειτουργική οπτική. Είναι δική μας λοιπόν υποχρέωση στην Ελλάδα να αντιληφθούμε ως πολιτικό σύστημα ότι ο ελληνισμός της διασποράς στην εποχή της πληροφορίας και στην καθημερινότητά του έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις και μπορεί και θέλει να προσφέρει με τον τρόπο που αυτός κρίνει το πιο σωστό. Ένας Αμερικανός πολίτης, επομένως, ένας Αυστραλός πολίτης, ένας Καναδός πολίτης, ένας Ευρωπαίος πολίτης ελληνικής καταγωγής, είναι ένας άνθρωπος που ζει, δημιουργεί και διακρίνεται σε ένα προηγμένο κράτος. Και έχει την απέτηση η πατρίδα να το απευθύνεται με τον τρόπο και την ποιότητα που θεωρεί αυτονόητα και κειμένα του. Με τι αξιοπιστία, λοιπόν, να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις, όταν σήμερα οι απόδημοι, παράδειγμα, δεν μπορούν να βρουν άκρη την εποχή του 5G. Να λύσουν απλά ζητήματα στις αλλαγές με το ελληνικό δημόσιο για να μην ανοίξω το κεφάλαιο του τι αντιμετωπίζει ένας απόδημος αν θέλει να επενδύσει στην πατρίδα, αφήστε το καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ανοίγουμε, κύριε Φίλου, τη συζήτηση σε αυτό το θεματικά πεδία που θα σας πω παρακάτω, από την αναβάθμιση των εφιστάμενων ελληνικών σχολείων μέχρι τη δημιουργία του Help Desk ή τη δημιουργία των μονίμων επιμελητηρίων ή την ενδυνάμωση των προξενικών μας αρχών ή τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής του συνηγόρου διασποράς ή την επεξεργασία μιας οικουμενικής ελληνικής πολιτιστικής πλατφόρμας ή το Brain Gain ή την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την προσέλκυση των επενδύσεων και συμπράξεων, για να βρούμε επομένως λύσεις φτιαγμένες από απόδημους για απόδημους και να τους κάνουμε νόμους του ελληνικού κράτους,
να συγκροτήσουμε θεσμούς υπερκομματικούς που δεν θα αλλάζουν κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση. Και για να το πω πολύ απλά, πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε να κάνουμε την Ελλάδα μια χώρα η οποία δεν θα ταλαιπωρεί τους απόδημους και θα αποδεικνύει καθημερινά ότι τους σέβεται, όπως τους σέβονται βέβαια και οι χώρες γεμονής τους. Κύριε Φίλιο, αυτά δεν έγιναν για πολλές δεκαετίες. Και ίσως αν είχαμε ακούσει τους απόδημους νωρίτερα, χωρίς κομματικές παροπίδες, αν τους είχαμε αφήσει να μας δώσουν τεχνογνωσία και να τη δεχτούμε, να είχαμε αποφύγει πολλά κίνδυνα στην πατρίδα μας, να είχαμε δυναμώσει την οικονομία μας, να είχαμε ξεχρονίσει τη φορολογία μας, να είχαμε παραγωγικές επενδύσεις και να είχαμε αποφύγει τη μεγάλη πτώχευση του 2010, που γέννησε ένα από τα πιο συντριπτικά σε μέγεθος και ποιότητα κύματα μετανάστευσης, απομακρύνοντας μόνο σε μια πενταετία περισσότερο από 500.000 Ελληνόπουλα, που ήταν επιστήμονες, τεχνίτες, καλλιτέχνες, επαγγελματίες και άλλοι πολλοί. Όλα αυτά σας τα είπα, κύριε Φίλιο, γιατί αισθάνομαι ότι όλη η συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από το εκλογικό δικαίωμα των αποδήμων και η οποία ξεκίνησε μόλις το 2018 με την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ξοδεύεται σε μια λάθος κατεύθυνση. Και κινδυνεύουμε να επαναλάβουμε, αν δεν προσέξουμε, τα ίδια λάθη που κάναμε τόσες δεκαετίες χωρίς αποτέλεσμα. Και θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένη, επειδή πολλά ακούγονται και όχι πάντα ακριβή. Η πραγματικά πολιτική άποψη, η τομή που χρειαζόμαστε, είναι η πρότασή μας οι απόδημοι να εκλέγουν απόδημους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και μάλιστα από ενιαίο και μη κομματικό ψηφοδέλτιο, ένα περιφέρεια ή, εν πάση περιπτώσει, ένα ήπειρο. Αυτό εμείς το προτείνουμε επί το καθεστώς παροχής καθολικού και χωρίς καμιά προϋπόθεση δικαιώματος ψήφου, έτσι ώστε εκατομμύρια Έλληνες του εξωτερικού να μπορούν να στέλνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τη φωνή τους ως εθνική φωνή και όχι ως κομματική σκοπιμότητα. Νομίζω ότι οποιοδήποτε κατανοεί ότι η εκλογή από ενιαίο μη κομματικό ψηφοδέλτιο σημαίνει ότι η ψήφος των αποδήμων δεν μπορεί να θριστεί στο ένα ή το άλλο κόμμα, αλλά μόνο στην Ελλάδα ως οικουμενική δύναμη. Και για να είμαστε ειλικρινείς, πιστεύω ότι η συντηρητική πλειοψηφία των αποδήμων θέλει να ακούγει τη φωνή τους και όχι να κρατάει τη σημαία του ενός ή του άλλου κόμματος. Στις προσεκείς εκλογές που θα διεξαχθούν με το νέο νόμο που ψήφισε το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως είπατε, το Δεκέμβριο του 2019, ουσιαστικά δεν λύνουμε το πρόβλημα της αντιπροσώπησης των αποδήμων. Και θα ρωτήσει κάποιος, και ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί τον ψήφισε? Και σε όποιον ρωτήσει, απαντώ ευθέως. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μην δυναμικήσει ακόμη και αυτό το ατελέσπρωτο βήμα, ψήφισε επί της αρχής το νομοσχέδιο που εισηγήθηκε η Νέα Δημοκρατία ως ένα συμβιβασμό, γιατί πιστεύουμε ότι οποιοδήποτε έστω και ατελέσπρωτο βήμα είναι προτιμότερο από τη διαιώνιση της ακινησίας. Υπάρχει όμως μια τεράστια διαφορά, και θέλω να το επαναλάβω για να το καταλάβουν όλοι. Εμείς θέλουμε τους απόδημους να εκλέγουν το δικό τους απόδημο, αναπεριφέρεια, με ενιαίο μη κομματικό ψηφοδέλτιο, και η Νέα Δημοκρατία θέλει οι απόδημοι να είναι κομματικοί ψηφοφόροι, δηλαδή να ψηφίζουν όποιον τους ορίζει το ένα ή το άλλο κόμμα. Σε αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει τεράστια διάσταση απόψεων. Είναι μια διαφορά φιλοσοφίας. Παρ' όλα αυτά, κάναμε αυτό το αναγκαίο βήμα πίσω, όπως και άλλα κόμματα, ως αναγκαίο συμβασμό, για να αποκτήσουν οι απόδημοι αυτό το σημαντικό δικαίωμα, που είναι διαχρονικό αίτημα του απόδημου ελληνισμού εδώ και πολλές δεκαετίες, έστω και τελές, έστω και κουτσουρεμένο. Θα κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, θα πω και γιατί να μην προσμετράτε η ψήφος στο εθνικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν ψηφίζει κανείς, ψηφίζει και για πρωθυπουργό, έτσι όπως είναι το εκλογικό σύστημα στην Ελλάδα και στα άλλα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα. Κοιτάξτε, γιατί εμείς θέλουμε ένα εκλογικό νόμο με τον οποίο οι απόδημοι θα ψηφίζουν απόδημος από ενιαίο μη κομματικό ψηφοδέλτιο χωρίς προορισμούς. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αναπεριφέρεια, αυτή μια που μιλάμε στην Αμερική, την περιφέρεια της Αμερικής, θα καταρτίζεται ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο χωρίς κομματικά κριτήρια από όλους όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θα ψηφίζουν οι Έλληνες απόδημοι απόδημος ως μεμονωμένες προσωπικότητες, κύριε Φίλιο. Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν ψηφίζουμε μεμονωμένες προσωπικότητες για να βγει ο καθένας, αυτό δεν πρόκειται προσαρτηθεί σε κανένα κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία, όμως, ενδιαφερόντας για την πραγματική ανάγκη εκπροσώπησης των αποδήμων, θέλει απόδημο να ψηφίζουν κομματικούς βουλευτές. Αυτό θεωρούμε ότι είναι εδώ εντελώς διαφορετικό από αυτό που εμείς επιδιώκουμε και είναι πεντακάθαρες οι αποσαφηνίσεις. Να σας πω καταρχήν ότι το μοντέλο που προτείνουμε εμείς είναι το καλύτερο. Είναι αυτό που ισχύει στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε τις γνωστές της θέσεις και καταλήξαμε σε μια. Είχε τις γνωστές της θέσεις και καταλήξαμε σε μια τρίτη λύση, την οποία πρότεινε το ΚΚΕ και τη δεχτήκαμε κι εμείς ως αναγκαίο συμβασμό για να έχουν ψήφο οι απόδημοι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα.
Να περάσουμε στα άλλα θέματα που αφορούν τον απόδημο ελληνισμό και που έχετε αναλάβει πρόσφατα αυτή την ευθύνη από πλευράς του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να μας πείτε δύο λόγια για την παιδεία, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα, η ελληνική παιδεία, για τους απόδημους της διασποράς, τον ελληνισμό της διασποράς συνολικά. Εμείς καταρχήν έχουμε καταθέσει, όπως σας είπα προηγουμένως, ας το πω κατά αυτή την έννοια, προγραμματικές κατευθύνσεις σε 8 θεματικά πεδία, με τα οποία ασχολούμαστε σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν δηλαδή στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια διαβούλευση. Να πω επίσης ότι γενικά το προγραμματικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της τελικής του επεξεργασίας. Και ήδη μεγάλα τμήματά του, κυρίως αυτά που αφορούν την εσωτερική πολιτική, έχουν τεθεί σε διαβούλευση και είναι προσβάσιμα για τον καθένα μέσα από τη σελίδα η ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά όμως για το θέμα του ελληνισμού της διασποράς, ως αρμόδιο τμήμα, έχω καταθέσει τις προτάσεις μας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Και είμαι μάλιστα στην ευχάριστη θέση να ενημερώσω ότι έχοντας τύχει αυτές ευρείας αποδοχής στον προοδευτικό χώρο, αποτέλεσαν και τη βάση το έναρσμα συγκρότησης της πρωτοβουλίας κινητοποίησης προοδευτικών Ελλήνων της διασποράς. Αυτό δηλαδή που έχουμε ονομάσει όλοι μία Ελλάδα. Και μάλιστα προσκαλώ οποιονδήποτε θέλει να καταθέσει τις προτάσεις του να τις στείλει στο mail info@miaelada.gr. Και πολύ σύντομα, μάλιστα, θα λειτουργεί και ο διαδικτυακός μας κόμβος στη διεύθυνση Μία Ελλάδα. Όπως σας είπα, έχουμε καταθέσει θέσεις προγραμματικές κατευθύνσεις σε 8 μεγάλα θεματικά πεδία. Έχοντας μάλιστα αντιληφθεί ότι το ζήτημα της εκπαίδευσης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τον ελληνισμό της διασποράς, η πρώτη από τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει αφορά το πώς πρέπει να οργανωθούν τα ελληνικά σχολεία, όπου μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που δίνει η ψηφιακή εποχή και να δημιουργήσουμε το παγκόσμιο ψηφιακό ελληνικό σχολείο, μέσα από το οποίο μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα ελληνικής παιδείας και εκπαίδευσης, όπου η ελληνική γλώσσα θα διδάσκεται όχι πάντα ως μητρική, αλλά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Και νομίζω ότι η παρουσίαση αυτή της πρότασης, κύριε Φίλιο, αξίζει να μας απασχολήσει σε μια επόμενη συνάντησή μας. Επίσης, έχουμε προτείνει τη δημιουργία του Help Desk από Δήμων, ώστε να απλοποιηθεί η σχέση τους με το κράτος. Το πρώτο πρόβλημα που μου αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ελληνισμού διασποράς, και ιδιαίτερα στις μεγάλες ελληνικές κοινότητες εκτός Ευρώπης, είναι το άλλο το πρόβλημα της γραφειοκρατίας, που τους εμποδίζει να λύνουν εύκολα και απλά όπως δικαιούνται συνηθισμένα προβλήματα. Πρακτικά, λοιπόν, προτείνουμε να ιδρύσουμε το πρώτο ολοκληρωμένο κυβερνητικό ΚΕΠ, που θα είναι πλήρως προσβάσιμο από οποιονδήποτε Έλληνα της διασποράς, με την εφαρμογή όλων των πρωτοκόλων ισχυρής ταυτοποίησης, και για να μπορούν να δίνουν λύσεις, αν θέλετε, στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γραφειοκρατικά προβλήματα στην επαφή τους με την ελληνική δημόσια διοίκηση. Επίσης, έχουμε κάνει την πρόταση δημιουργίας μονίμων επιμελητηρίων εντός εισαγωγικών, άλλωστε του ελληνικού λόμπι, μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, μη κυβερνητικών οργανισμών, της αυτοδιοίκησης, των ομοσπονδιών, των αποδήμων, με καταγωγικό κριτήριο μελών πάντα το ελληνικό, ούτως ώστε να δημιουργηθούν ποιοτικές και όχι μόνο ποσοτικές, δηλαδή εκλογικές διαδράσεις, το εντός και το εκτός ελληνισμού, το σύνορο ελληνισμού. Και ως εκ τούτου οφείλουμε να προχωρήσουμε άμεσα και με κάθε τεχνοκρατική σοβαρότητα στη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου συνεργασίας αναπτυξιακών θεσμικών φορέων της Ελλάδας με αντίστοιχες συλλογικές και ατομικές επενδυτικές οντότητες Ελλήνων του εξωτερικού ή και εταιριών και κεφαλαίων που αυτοί επηρεάζουν και κατευθύνουν. Ένα άλλο θεματικό πεδίο που έχουμε προτείνει και έχουμε θέσει προς διαβούλευση είναι η πρόταση δημιουργίας ανεξάρτητης αρχής συνηγόρου διασποράς, ώστε να αποδομηθούν τα δίκτυα των επιτηδίων που κερδοσκοπούν από τους απόδημους κάθε φορά που αυτοί απευθύνονται στο ελληνικό κράτος για υποθέσεις τους και αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικές αστοχίες και παραλήψεις. Ξέρετε, κύριε Φίλιο, η Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια έχει συγκροτήσει ένα πλήθος ανεξαρτήτων αρχών, πέρα από τις αμυγώς συνταγματικές, να το πω κατά αυτή την έννοια, ανεξάρτητες αρχές, όπως για παράδειγμα η Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, ο συνήγορος του καταναλωτή και άλλους τέτοιους θεσμούς. Θεωρώ ότι εξ αφορμής και της ένταξης των αποδήμων στο πολιτικό σύστημα, είναι απαράδεκτο να μην νομοθετήσουμε τη συγκρότηση μιας ακόμα ανεξάρτητης αρχής αυτής του συνηγόρου των Ελλήνων της Διασποράς. Και αυτό το θέτω σε συνέχεια των όσων ανέφερε στο θεματικό πεδίο της θέσης του Help Desk, διότι η ισορροπία των Ελλήνων δεν πρέπει να είναι ένα θεωρητικό σχήμα, αλλά να θωρακιστεί ανεξαρτήτως της χώρας διαμονής και εργασίας, ούτως ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού να μπορούν επιτέλους να βρουν το δίκαιο τους
χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν στις υπηρεσίες των ιδιωτών και να εμπλέκονται σε πιθανές και πολυδάπανες δικαστικές διαμάχες με τον ελληνικό δημόσιο. Επίσης, κυρία Τζάκρη, επειδή ο χρόνος πιέζει και δεν θέλω να σας διακόψω, θα κάνουμε ένα ραντεβού σε ένα περίπου μήνα για να μιλήσουμε για όλες αυτές τις πλατφόρμες και τα ενδιαφέροντα προγράμματα, καθιερώνοντας με τους τομεάρχες για τον απόδημο ελληνισμό όλων των μεγάλων τουλάχιστον κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έναν διάλογο για θέματα που ενδιαφέρουν τον ελληνισμό της Διασποράς, τους αποδήμους και ιδιαίτερα όμως σε σχέση με το προξενείο, να σας πω ότι εδώ το προξενείο μας στη Νέα Υόρκη έχει με πρωτοβουλία του κύριου Κούτρα, ο οποίος όπως ξέρετε ήταν και επί σειρά ετών ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, έχει ξεκινήσει πιλωτικά προγράμματα ψηφιοποίησης τα οποία έχουν εφαρμοστεί και από άλλα προξενεία και τώρα τελευταία και με τις πρωτοβουλίες του κύριου Πιερακάκη έχει μειωθεί κατά πολύ η γραφειοκρατία και αυτό ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη ήδη εδώ και 3 χρόνια. Τις γνωρίζω τις πρωτοβουλίες αυτές και θα πρέπει μάλιστα να ενισχυθούν ώστε να επιληθούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόδημοι από όλο τον κόσμο στις επαφές που έχουν με την ελληνική διοίκηση. Στο σημείο αυτό, να σας, επειδή πρέπει να αποφωνήσουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε μια πολύ μήνυ συνέντευξη με έναν διευθυντή ενός ελληνικού προγράμματος στο Σχολείο του Αγίου Δημητρίου, για λίγα λεπτά πριν από το Δελτίο Ειδήσεων, να σας δώσω την ευκαιρία να μεταφέρετε το μήνυμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του τέος Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ θέλω να σας μεταφέρω το μήνυμα του Προέδρου που λέει ότι είναι στη διάθεσή σας, κύριε Πήλιο, να κάνετε μια απευθείας συνέντευξη με τον ίδιο, ώστε να του δώσετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει άμεσα ο ίδιος με τον ελληνισμό της Διασποράς. Και θέλω βεβαίως να σας ευχαριστήσω. Θέλω δηλαδή να μεταφέρω αυτή την πρόταση του Προέδρου μας, του Αλέξη Τσίπρα, να επικοινωνήσει μαζί σας και διημών με τον ελληνισμό της Διασποράς της Αμερικής. Και βεβαίως θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την τιμή που μου κάνατε, να μου δώσετε βήμα στο Κόσμος FM και να βεβαίως να πω σε όλους τους συνέλληνες να τους ευχηθώ να έχουν καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση και να τονίσω ότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είμαστε και θα είμαστε η δύναμη που θέλει τον ελληνισμό της Διασποράς πρωταγωνιστή και προσωπικά εγώ ως επικεφαλής της πρωτοβουλίας στην Ελλάδα παρακαλώ θερμά όσους μας ακούν και θέλουν να μας στείλουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους στη διεύθυνση info, άντο που σας είπα, miaelada.gr. Επαναλάβετε, info, παπάκι, miaelada.gr. Ευχαριστούμε, να είστε καλά και να ευχηθούμε καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα σε όλους.